Ναι, καλή σας ημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε ακριβώς στο περίπτερο 8, στο κτίριο Νικόλαος Γερμανός, εδώ που πραγματοποιείται η γερμανική συνέλευση. Εδώ και μισή ώρα, να σας ενημερώσουμε γιατί μας ρωτήσατε και να έχει αρχίσει η συνέλευση. Εδώ και μισή ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εργασίας είχε περάσει πολύ νωρίτερα. Ξέρω το πρέπει. Πρέπει να σας πω ότι είναι φοβερό αυτό το οποίο έγινε. Ή τα μέτρα δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε, ή δεν υπήρξε καλή συνεργασία με την ΔΕΗ. Έτσι, απερίγραφα φαίνεται ότι δεν ήταν κλειδωμένα, ή αν ήταν κλειδωμένα, υπήρξαν κάποιοι που τους άνοιξαν. Γιατί συνέβη, πέρασαν από την βόρεια πύλη, από πλαϊνή είσοδο, την οποία την παραβίασαν. Στη συνέχεια μπήκαν στο κτίριο διοίκησης. Είναι μέσα τώρα ακόμα. Είναι μέσα. Μετά από τα μπλόκα των αστυνομικών δυνάμεων άρχισαν να περνάνε από το ένα περίπτερο στο άλλο. Όταν όπου βρίσκαν κλειδωμένη πόρτα, συνέχιζαν στο επόμενο. Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να είναι ακριβώς προς το κτίριο. Καλούν τους αστυνομικούς να κατεβάσουν τις ασπίδες τους, να ξυλώσουν τα αστέρια τους. Εσείς, μάνες, οικογένειες, παιδιά, τι λένε, δεν έχετε. Και όλα αυτά ενώ μέσα στο κτίριο. Υπάρχει πολύ ένταση. Ακούγεται κιόλας. Α, ο κύριος Μπαλασόπουλος. Πού είστε, Θεσσαλονίκη? Ναι, μιλήσαμε με τον κύριο Μπαλασόπουλο νωρίτερα. Ακούτε, τρεστάμε. Ακόμα, Ελένη, άστο λίγο να ακούσουμε τον ήχο. Δεν αφήνει να τον ακούσουμε τον βουλευτή. Δήμαρχη. Είναι η δήμαρχη της περιοχής μαζί στη συνάντηση αυτή με γερμανικά κανάλια. Είναι και γερμανικά κανάλια. Είναι εδώ και μετά. Πρώτο θέμα θα είμαστε απόψε, Ελένη. Ναι, μιλούσα με τον συνάδελφο από την Deutsche Welle, ο οποίος μου είπε εντάξει, το έχουμε φτάσει. Θα γνευριστεί και ο Σόιμπλε με αυτά. Να έχουμε ιστορίες απόψε. Λοιπόν, εντάξει, Ελένη. Είναι ένα καλό λόγο μα υπάρχει να μα στείλει τα λεφτά, μην τον εκνευρίζει. Θα πάρει πίσω. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Λοιπόν, γεια σου, Ελένη. Ελάτε, κύριε Αντινόπουλο.